ξεχωριστό αντάμωμα στην πλατεία του Καμαριώτη, καταγόμενοι από το μικρό χωριό επέστρεψαν ξανά, εκπληρώνοντας μια επιθυμία που παραμένει άσβεστη. Οι μετρημένοι στα δάκτυλα μόνιμοι κάτοικοι είδαν τον τόπο τους να ζωντανεύει χάρη στις προσπάθειες του Πολιτιστικού Συλλόγου, που κάθε χρόνο το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου οργανώνει παραδοσιακό γλέντι στους πρόποδες του Ψιλορίτη. Παρόλο που δεν υπάρχει πάρα πολύ κόσμο εδώ, ενώ υπάρχουν πολλοί που είναι από τον Καμαριώτη και έχουν πάει στο Γάζι, έχουν πάει στο Ηράκλειο, έχουν πάει σε άλλα χωριά, κάθε χρόνο αυτή τη μέρα μαζεύονται όλοι εδώ. Είναι πραγματικά τιμή για το χωριό μας. Ένα μικρό χωριό με λίγους πολίτες που κάθε χρόνο προσπαθούμε να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Που έρχεται με την παρουσία του να μας θυμίσει, να πιούμε μαζί ένα κρασί, όμορφα, ωραία, να περάσουμε μια ωραία βραδιά, μια φορά το χρόνο που γίνεται. Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα για όλους όσοι ζουν έναν ολόκληρο χρόνο προσμένοντας να επιστρέψουν στη γενέτειρά τους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, πολιτικός μηχανικός που διαπρέπει στην Αμερική, πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Κριτών και τέως πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, δεν έκρυψε τη συγκίνησή του. Δεν μπορείς να περιγράψεις τα συναισθήματα που αισθανόμαστε ειδικά εμείς οι απόδημοι όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα, στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο πατρικό σου χωριό. Είναι όπως τον Σολομό, ο οποίος επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για να γεννήσει. Έτσι και εμείς επιστρέφουμε και η πρώτη μας σκέψη και η πρώτη μας δουλειά είναι να έρθουμε να επισκεφτούμε εκεί που γεννηθήκαμε, εκεί που μεγαλώσαμε, εκεί που μάθαμε τα πρώτα γράμματα. Ο γραφικός Καμαριώτης σε υψόμετρο 620 μέτρων αριθμεί σήμερα 10 με 15 μόνιμους κατοίκους. Ο Αύγουστος, όπως και για πολλά ακόμη χωριά της Κρήτης που μαραζώνουν, είναι ο μήνας που παίρνει ξανά ζωή. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει δουλειά εδώ, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί κάποιος να εργαστεί εδώ, να κάνει κάτι εδώ, το οποίο να τον εκρατήσει στο χωριό. Και όλος ο κόσμος έχει φύγει για ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου, όποια μέρα και όποια ημερομηνία και να είναι, είναι εδώ παρόν, δίνει το παρόν του, δίνει την δυναμικότητα που έχει. Και αυτό μας κάνει πολλούς, πολύ χαρούμενους. Σιγά σιγά θα αρχίσει να γίνεται ανάπλαση, ας πούμε, του χωριού, να ξαναζωντανέψει όπως ήταν και παλιά. Έχουμε και μία από τις ομορφότερες πλατείες σε όλο το Μαλεβίζι, να το λέμε αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο μέρος στον κόσμο όπου και να πας, όσα και να δεις, παρά τον τόπο που γεννήθηκες. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ απόψε στον όμορφο Καμαριώτη, να δούμε τους φίλους, τους συγγενείς, να γλεντήσουμε. Άνθρωποι που απόλαυσαν τις ομορφιές του Καμαριώτη, την παρέα στην πλατεία του χωριού υπό τους ήχους κρητικής μουσικής και μοιράστηκαν αναμνήσεις από περασμένες δεκαετίες, ανανέωσαν το ραντεβού τους για το επόμενο καλοκαίρι, υποσχόμενοι πως θα επιστρέψουν ξανά.